μείωσε δραματικά τους πόρους στην αυτοδιοίκηση, έρχονται ακόμα 8 τελειωτικά μνημονιακά χτυπήματα. Πρώτον, παράδοση τοπικής αυτοδιοίκησης στους ιδιώτες. Δεύτερον, δημιουργία παρατηρητηρίου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τρίτον, το μέτρο της διαθεσιμότητας, που σημαίνει απόλυση, παραβιάζει το άρθρο 103 του Συντάγματος. Τέταρτον, αναστολή προσλήψεων. Πέμπτον, επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων. Έκτον, άντληση κεφαλαίων από το λογαριασμό εξυγίανσης και αλληλεγγύης τοπικής αυτοδιοίκησης. Έβδομον, αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας μέχρι την οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Και όγδον, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων. Καταλαβαίνετε ότι τα 8 μέτρα αυτά αποτελούν το τέρμα του κοινωνικού κράτους. Αποτελούν το τέρμα της κοινωνικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός όλος είναι πλέον η ανατροπή. Τα μνημόνια οδηγήσανε στην πλήρη εξαθλίωση και ως εδώ και μη παρέτσι. Η κυβέρνηση έσπηρε θύελλες και θερίζει ανέμους. Είμαστε εδώ. Αντιστεκόμαστε, αντιδρούμε σε όλα αυτά που μας επιβάλλουν και συθλίβουν την ελληνική κοινωνία. Δεν θα τους περάσει. Θα μας βρουν στους δρόμους, θα αντιστεκόμαστε κάθε ώρα και στιγμή που θα θίγονται αυτά που μας απέμεινε. Αυτοί θα φύγουν και όχι εμείς. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Είναι η τελευταία μας προσπάθεια αγώνα. Δυστυχώς ισοπεδώνονται όλα και όλοι οι εργαζόμενοι μαζί πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε πίσω ό,τι μας χωρίζει και να βρούμε κοινά σημεία ώστε να αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα που ήρθε και έρχεται και που θα έρθει. Πιστεύω ότι όλοι οι δημότες, εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα, άνδρες, συνταξιούχοι, επαγγελματίες θα πρέπει να είναι μαζί σε ένα αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι ο προπομπός του αύριο. Ταλαιπωρούμε τους δημότες, το καταλαβαίνουμε και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Όμως ο στόχος είναι όσο δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία, διότι αυτά που θα έρθουν σε μόνιμη βάση θα είναι η κατάργηση της αξιοπρέπειάς μας και της προσωπικότητάς μας.